Τα έργα για τη διάνοιξη της Αγίου Δημητρίου μετά την οδό Κατσιμίδη προς την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Μάκη Κυριζίδη και του Δημήτρη Μήτρου, Τεχνικού Συμβούλου του Δημάρχου. Βρισκόμαστε σήμερα, Σεπτέμβριο του 2022, σε ένα πολύ σημαντικό κυκλοφοριακό έργο για αυτή την περιοχή της πόλης μας. Ό,τι ζητούσε η περιοχή εδώ και δεκαετίες υλοποιήθηκε, υλοποιείται μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Σεπτέμβριο του 2019 ξεκινήσαμε με διαδικασίες εξπρές της απαλωτριώσης. Ιούνιο του 2020 είχαμε τις κατεδαφίσεις, ενδιαμέσως έγινε η μελέτη, δημοπρατήσαμε το Δεκέμβριο του 2021 και σήμερα είμαστε εδώ που ξεκινάει αυτό το έργο. Ένα έργο το οποίο κυκλοφοριακά θα ανακουφίσει πάρα πολύ την περιοχή. Το έργο αφορά ένα κομμάτι 150 μέτρων και το πλάτος του δρόμου θα είναι 32 μέτρα. Θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια, ράμπες αμαία, οδεύσεις για τους τυφλούς και ποδηλατόδρομος, ενώ προβλέπονται και θέσεις στάθμευσης. Η διατομή, το πλάτος του οδού θα είναι 32 μέτρα. Θα υπάρχει άνετο πεζοδρόμιο για τους πεζούς, οδηγός για άτομα με προβλήματα όρασης, θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και ποδηλατόδρομος. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα προχωρούμε και σε άλλα έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Θα γίνει εκ νέου ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος, στις οδούς Αλεξάνδρου Βσβόλου, Καραουλίου Δημητρίου, καθώς επίσης και στο οδικό δίκτυο της δεύτερης και της τρίτης κοινότητας. Το κόστος του έργου είναι 670.000 ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωσή του σε 13 μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι του χρόνου τέτοια εποχή το έργο θα είναι έτοιμο. Ικανοποίηση, γιατί μετά από την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων, μετά από την ολοκλήρωση της μελέτης μέσω δωρεάς και μετά από την διαγωνιστική διαδικασία, σήμερα είμαστε εδώ να υλοποιήσουμε αυτό που ήταν μια εντολή του Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Δημάρχου μας, ώστε να δώσουμε περισσότερο ανάσα στην τέταρτη κοινότητα αλλά και στην Τριανδρία και να κάνουμε καλύτερο το επίπεδο ζωής των κατοίκων. Διάνοιξη Αγίου Δημητρίου λοιπόν, με 4 λωρίδες πια, 2 να έρχονται, 2 να φεύγουν, εύκολη πρόσβαση στον περιφερειακό, φτάνουμε μέχρι τη Λαμπράκη. Ταυτόχρονα όμως δεν σταματάμε τον αγώνα ώστε να διανοίξουμε και το κάτω κομμάτι. Να σημειωθεί ότι παράλληλα τρέχουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να προχωρήσει η διάνοιξη και στο υπόλοιπο κομμάτι μέχρι τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Το έργο είναι στη φάση της απαλωτρίωσης και με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας θα ενωθεί η Γρηγορίου Λαμπράκη με τον περιφερειακό.